σάβριζαν από τις τηλεφωνικές απάτες τρομοκρατώντα κυρίως ανυποψία στους ηλικιωμένους τα μέλη της Διεθνούς Εγκληματικής Οργάνωσης που εντοπίστηκαν από τις διοκτικές αρχές του Ηρακλείου. Ο 62χρονο από τη Νέα Αλκαρνασό, ο οποίο συνελήφθη από του αστυνομικού, θεωρείται ένα από του καθοδηγητέ τη συμμορία, καθώ σύμφωνα με την αστυνομία έδινε τι εντολέ στο 47χρονο Βούλγαρο που αναζητείται μαζί με δύο ακόμη συμπατριώτησέ του που έχουν ταυτοποιηθεί. Μέσα στου τελευταίου τρει μήνε είχαν καταφέρει να εξαπατήσουν 13 πολίτε, αποσπώντα πάνω από 65.000 ευρώ. Και έκλαιγε ένα νεαρό σε κατάσταση σοκ, ηθοποιία τέλεια βέβαια, και μου ανέφερε ότι. μου λέει Μαμά Τράκαρα. Ε, εγώ σοκαρίστηκα. Η φωνή δεν ήταν ακριβώ η ίδια, αλλά από το σοκ και επειδή ήταν σε κατάσταση το παιδί σε κατάσταση πανικού. Ε, δεν μπορούσα να είμαι σίγουρη ότι δεν ήταν η φωνή του γιού μου. Ήταν σοκαρισμένο, σε εκλέγε πάρα πολύ, οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω. Ε, μαμά τράκαρα και σκότωσα ένα κοριτσάκι. Ακολουθώντα τα λιγοστά ίχνη που άφηναν πίσω του, αστυνομικοί τη ασφάλεια κατάφεραν να φτάσουν στη σύλληψη του 62χρονου ιρακλιώτη. Κατηγορείται για απάτη, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, ε, τη οποία το όφελο υπερβαίνει τι 120.000 ευρώ, ενώ αναμένεται να απολογηθεί τη Μεγάλη Πέμπτη. Κυρία Μαρία. Ναι, ίδια. Ποιος είναι. Είμαι αστυνομικό. Μία από τι Βουλγάρες που αναζητήθηκε χθε στο σπίτι τη κόρη τη στα Καμίνια έχει ταυτοποιηθεί ω ένα από τα άτομα που κάνουν τα τηλεφωνήματα πάντα από τη Βουλγαρία και τρομοκρατούν τα θύματα, λέγοντά του ότι συγγενικά του πρόσωπα έχουν σκοτώσει σε τροχαίο ένα παιδάκι και ζητούν χρήματα προκειμένου να μην πάει φυλακή. Κάποιο άλλο κύριο, ο υποτιθέμενο αστυνομικό, και μου λέει: με ο Τάδε. Ανέφερε και όνομα και επίθετο από το, από το Τάδε αστυνομικό τμήμα και ο γιο σα έχει εμπλακεί σε ατύχημα. Ε, σκότωσε ένα κοριτσάκι, ο ίδιο είναι καλά, για τον ρωτήσατε πώ είναι το παιδί. Μου λέει: Καλά είναι, μετά μου δίνει το γιο, ένα μιλάγανε, ο γιο έκλαιγε. Και φώναζε «Μαμά βοήθησέ με, μαμά βοήθησέ με σε παρακαλώ». Τελευταίο θύμα τους ήταν μια υπερήλικη γυναίκα στο Ηράκλειο, ενώ έχουν καταγγελθεί και τέσσερις απόπειρες στις οποίες οι δράστες δεν πέτυχαν το σκοπό τους. Όπως έχει διαπιστωθεί, ακολουθούν τον τηλεφωνικό κατάλογο και τηλεφωνούν συνεχώς αναζητώντας θύματα σε σπίτια, επιχειρήσεις, ενώ έχουν αναφερθεί και περιστατικά στα οποία έχουν πανικοβάλει ακόμη και ανήλικα παιδιά.